Πάμε λοιπόν στην καλεσμένη μας, την κυρία Έλληνα Κουντουρά. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε, Καλώς ήρθατε κύριε ήρθατε. Κουντουρά και να πούμε βεβαίως, ε, αυτό είναι κοινή αποδοχή, ότι είστε μία από τις πιο επιδραστικές, <laughs> δεν ακούγεται ωραία αυτή η λέξη αλήθεια, είναι, <laughs> αλλά είναι μια πραγματικότητα, ε, ευρωβουλευτίνες που έχουμε ως χώρα. Ε, ξέρετε, κάθε. και εγώ δεν το γνώριζα, mm -hmm. αλλά κάθε τέλο τη θητεία mm -hmm. γίνεται από έναν ανεξάρτητο πολύ μεγάλο οργανισμό ε, μια αξιολόγηση για όλου του ευρωβουλευτέ, αναχώρα και στο σύνολο. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν, είμαστε πέντε οι πιο επιδραστικοί Έλληνες ευρωβουλευτέ, από διαφορετικά κόμματα βεβαίως Και εγώ είχα την τιμή να έχω και άλλη μια διάκριση μέσα στους 20 σε σύνολο 705, για το μεγάλο και ισχυρό πολιτικό, νομοθετικό μου έργο. Mm -hmm. Ο λόγος είναι ότι ήμουν συντονίστρια στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού της πολιτικής μου ομάδας. Αυτό σημαίνει περισσότερη εργασία, περισσότερες ευθύνες, περισσότερη νομοθετική φάκελη. Και βέβαια όταν βρίσκεσαι εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις μπορείς να στηρίξεις τα συμφέροντα και τα ωφέλη της πατρίδα σου. Πολύ πιο δυναμικά. Εδώ που τα λέμε τώρα κυρία Κουντουρά, έξι ξεκινήσατε στο ΣΥΡΙΖΑ Ευρωβουλευτέ. Δύο μήνα το πότε έπρεπε να τρέξετε παραπάνω και για του άλλου. Δεν yeah, ήταν yeah. όμω μόνο αυτό, θέλω yeah. να είμαι ειλικρινή. Ε, το πρόγραμμα αυτή τη πενταετία, αυτή θα έλεγα τη ταραχώδη πενταετία, ήταν πολύ συγκεκριμένο. Αλλά μα βρήκε η πανδημία. Mm -hmm. Εκεί λοιπόν διαφορετικά ψηφίσματα, τα οποία έπρεπε να πάρουμε μέτρα για ασφαλή ταξίδια. Ε, ψηφίσματα που αφορούσαν δυστυχώς τις πολεμικές σειράξεις οι οποίες ήρθαν και δημιούργησαν και ανθρωπιστική και ενεργειακή κρίση αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δηλαδή μέσα στην ατζέντα την οποία είχαμε προσθέθηκαν πολύ σοβαρές και κρίσιμες ε, αποφάσεις που έπρεπε να πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να κάνει ψηφίσματα για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά στην πορεία το σημαντικό είναι ότι αυτό που εμείς ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και να εργαζόμαστε το 2019 ήταν η πράσινη μετάβαση, ήταν όπως γνωρίζετε η κλιματική αλλαγή, η προστασία δηλαδή της φύσης και φυσικά τα θέματα που αφορούσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όταν ήρθαν όμως και προσθέθηκαν όλα τα άλλα, αρκεί να σας πω ότι στο Στρασβούργο 22 με 25 Απριλίου που ήταν η τελευταία ολομέλεια, γιατί μετά έκλεισε το Ευρωκοινοβούλιο για mm. τον προεκλογικό αγώνα λόγω του ότι Νέο Ιουνίου είναι οι ευρωεκλογέ. είχαμε 90 νομοθετήματα και 7 ψηφίσματα. Ψηφίζαμε ατέλειωτες ώρες. 90. 90, όπως σας τα λέω. Και ξέρετε κάτι, οι οδηγίες για να εξηγούμε και κάτι γιατί ε, οι τηλεθεατές δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς τι γίνεται στην Ευρώπη. 8 στις δέκα αποφάσεις που παίρνουμε και ψηφίζουμε στην Ευρώπη αφορούν άμεσα τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας γιατί έρχεται και ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο. Οι οδηγίες έχουν δύο χρόνια περιθώρια από την εκάστοτε κυβέρνηση να την ενσωματώσουν. Οι κανονισμοί όμως την άλλη μέρα. Άρα όπως καταλαβαίνετε είμαστε στην Ευρώπη και η Ευρώπη είναι εδώ για μας. Κάνω περιοδία στην Κρήτη. Πήγα στα Χανιά, πήγα στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο στη Χερσόνησο. Όλοι με ρωτάνε, τι, πόσο κοντά είμαστε στην Ευρώπη, τι κάνει η Ευρώπη για μα. Και του εξηγώ ότι όλα τα έργα που γίνονται είναι ευρωπαϊκά χρήματα: mm -hmm. οι υποδομέ, η ψηφιακή μεταρρύθμιση, ε, τα έσπα που παίρνουν οι επαγγελματίε ε, και φυσικά ε, όλα, τα, όλα όσα αφορούν. Την πρόοδο και την ευημερία, γιατί εμεί δυστυχώ στον ελληνικό προπολογισμό, όπω και οι άλλε χώρε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε. Άρα λοιπόν. Όμως λοιπόν, και τα παιδιά στου παιδικούς πάνε επειδή υπάρχει <laughs> το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ, ακριβώ. <laughs> το Ταμείο Ανάκαμψη, για να καταλάβετε, που το διεκδικήσαμε πολύ δυναμικά, mm. γιατί η πανδημία έφερε πολλά κακά. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια και πάρα πολύ οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες χτυπήθηκαν από την πανδημία και πρώτος ο τουρισμός και οι μεταφορές. Mm -hmm. Έτσι ο κλάδος που πραγματικά γιατί σταματήσαν τα ταξίδια, δουλεύαμε όλη τηλεεργασία, να και ένα καλό, αλλά και κακό χρόνος, γιατί δεν μπορέσαμε να τη ρυθμίσουμε λόγω του ότι ε, ε, οι συντηρητικέ δυνάμεις και οι ακροδεξιές δυνάμεις τελευταία στιγμή φέρανε μια τροπολογία που είπαν να μην ρυθμιστεί ακόμα, να γίνει ένας διάλογος ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα φυσικά συγκρόμενα συμφέροντα, δεν ευδοκίμησε ο διάλογος μπήκε ο συνήθως. Μπήκε στον πάγο δηλαδή. Όχι μόνο μπήκε στον πάγο, αλλά χάσαμε χρόνο. Τώρα δεν προλάβαμε. Το επαναφέραμε το θέμα, okay. γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι να δουλεύουν 7 μέρες την ημέρα, 24 ώρες το 24 ώρο, χωρίς ρεπό, χωρίς υπερορίες. Αλλά... Όλα αυτά που γίνανε, για να, έτσι, να το πάω με ροή, είναι θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας Είναι θέματα που μας απασχολούν Γιατί η πανδημία έφερε δυστυχώς και ένα άλλο Μια άλλη σιωπηρή πανδημία Και αυτό αφορά την ενδοοικογενειακή βία yeah, Τα τρία yeah. τελευταία χρόνια Στην Ελλάδα έχουμε 98 γυναικοκτονίες Δηλαδή αν το σκεφτείτε είναι μία γυναικοκτονία σχεδόν κάθε δύο μήνες yeah. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι Το πρόβλημα είναι ότι ε, το Me Too, αυ αυτό το κίνημα mm -hmm. που ήρθε από την Αμερική, οι γυναίκες που σπάσαν τη σιωπή, που δώσαν τη δυνατότητα σε άλλες γυναίκες, τις ενθαρρύνανε να σπάσουν τη σιωπή, δεν μπορούσε να μείνει στην καταγγελία και στη θεωρία. Ε, εγώ εργάζομαι για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2004 που ήμουνα στην Ελληνική Βουλή, μετά στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν που πέτυχα και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη είναι ότι με πρωτοβουλία μου... Ε, Φέραμε μία έκθεση για τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας και για πρώτη φορά βάλαμε την προστασία των παιδιών από την κακοποιητική σχέση. Με αυτή την έκθεση και με μία άλλη τη βία στο διαδίκτυο που είδατε τι γίνεται, το bullying ε είδατε έτσι. πώς δυστυχώς ε, στη ζωή μας ε, ήρθε η εκδικητική πορνογραφία, ε, τα deepfakes, όλα αυτά τα έφερε η τεχνολογία. Και για να ξέρουν οι τηλεθεατές γιατί μιλάμε, ε, όταν παίρνω το πρόσωπό σου, το βάζω σε ένα χιδαίο βίντεο, σε μια πρόστιχη φωτογραφία, σε απειλώ, σε εκβιάζω ή σε διασύρω. Αυτό λέγεται deepfakes και η εκδικητική πορνογραφία, ένα ζευγάρι που χωρί τη συνένεση του άλλου δυστυχώ κάνει ε, την. Ε, διαπομπέμπεις, διασύρεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο ή τον απειλείς, τον εκβιάζεις. Αυτά πλέον ποινικοποιήθηκαν. Άρα λοιπόν τι καταφέραμε, καταφέραμε με αυτές τις δύο εκθέσεις και αν θέλετε και με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να έχουμε μια ε, οδηγία, ευρωπαϊκή οδηγία που ήρθε και αυτή και ψηφίστηκε την τελευταία μέρα mm -hmm. του Ευρωκοινοβουλίου για να, προστατέ... <Συλίου> για να προστατέψει την οικογένεια. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το βήμα αυτό που κάναμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδη αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ είμαι πολύ περήφανη γιατί είχαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα πάρα πολλέ νίκε. Ψηφίσαμε και κυρώσαμε τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, το μοναδικό νομικό δεσμευτικό κείμενο. Επικαιροποιήσαμε την οδηγία για την εμπορία ανθρώπων με πιο αυστηρέ ποινέ. Φέραμε και προσχωρήσαμε στη, στην Διεθνή Σύμβαση Άιλο για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, αλλά και ε, για την κατάχρηση εξουσίας στο χώρο εργασίας που αφορά άντρες και γυναίκες. Άρα πρόβλημα, λοιπόν αυτό. είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Αυτό για μένα ήταν το μεγαλύτερο, αν θέλετε, ε, η μεγαλύτερη νίκη. Uh -huh. ε, και... Από εκεί και πέρα αντιμετωπίσαμε όλα τα προβλήματα, βέβαια, των μεταφορών. Εγώ εργάστηκα πολύ και για το θέμα των τεμπών, γιατί είχα την αρμοδιότητα, έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου, γιατί ήρθαν πολλά ευρωπαϊκά χρήματα ε, στην Ελλάδα για την ε, αναβάθμιση των συντηροδρόμων, δεδομένου ότι λόγω της πράσινης μετάβασης θεωρείται ότι είναι το μόνο ασφαλές νες, και πράσινο μέσο. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά δεν αξιοποιήθηκαν, από ό,τι φαίνεται έτσι όπω έπρεπε. Γι' αυτό έχει μπει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταρχήν και έχει uh -huh. δώσει 23 κατηγορίε για να δούμε πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα. Αλλά έγινε και αυτό το τραγικό δυστύχημα, το εγκληματικό δυστύχημα, θα έλεγα. Που ακόμα οι συγγενεί των θυμάτων, η κυρία Καριστιανού, που τη δώσαμε φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί η γυναίκα έκανε υπεράνθρωπο αγώνα και δεν μπορούσε να βρει δικαίωση και δικαιοσύνη, αν θέλετε, για. Ε, η μνήμη των θυμάτων, τα περισσότερα νέα παιδιά, yeah. ε, Ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο, τη δώσαμε φωνή, έκανε τρει συγκλονιστικέ ομιλίε και πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, αναφορών. Που κάθε Ευρωπαίος πολίτη μπορεί να πάει και να πει το αίτημά του. Έδωσε εντολή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει γραπτώ, αλλά και σε εμά, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, που είναι για το κράτο δικαίου, αλλά και στην Επιτροπή τη δική μου, την ΤΡΑΝ Μεταφορών, να αφήσει ανοιχτό το θέμα για να μπορέσουμε να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου. Σα ευχαριστώ, κυρία Κοντουράνα. Λάβατε και πολλέ πρωτοβουλίε και για το δικό δίκτυο, δηλαδή ναι. την ασφάλεια στου ναι. δρόμου. Και εντάξει, τώρα ναι. κάνετε περιοδία αυτέ τι μέρε στη... ναι. στην Κρήτη, νομίζω έχετε αντιληφθεί η διεισόμαση τι συμβαίνει με το δικό δίκτυο εδώ στο νησί. με το γνώριζα, γιατί ως Υπουργός Τουρισμού, όταν είχα έρθει πολλές φορές στην Κρήτη, ε, στην ουσία για να γιορτάσουμε τις επιτυχίες μας τότε, γιατί κάναμε ιστορικά ρεκόρ ε, και σε αφήξεις και σε έσοδα και απογειώσαμε τον τουρισμό στα δύσκολα χρόνια, αν θέλετε, που μα ε, μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε οικονομική και κοινωνική πολιτική και να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια. Ο τουρισμός λοιπόν απογειώθηκε, είχα έρθει πολλές φορές εδώ, είχα δει τα προβλήματα και γι' αυτό είχα προνοήσει το 2018 να ζητήσω μία μελέτη για το τουριστικό χωροταξικό και φτιάξαμε και μία καινούρια στρατηγική η οποία αφορά τις υποδομές ναι. Φυσικά και το οδικό δίκτυο. Μισό λεπτά και αυτή η μελέτη. Θα σα πω, που, θα, σας αυτή που. Μελέτη... <laughs> <laughs> θα σας Γιατί εμεί δεν έχουμε όχι... τώρα μόνο το αεροδρόμιο να προχωράει, όχι, όχι, όχι. όλα όχι. τα υπόλοιπα είναι νεκρά. Εμεί δεν κάναμε μελέτη, κάναμε στρατηγική. Ζήτησα τη μελέτη για το uh, τουριστικό χωροταξικό και κάναμε μία στρατηγική. Όπω είχαμε κάνει τη στρατηγική μα που φέραμε όλα αυτά τα uh, ιστορικά ρεκόρ. Που... και βραβεύτηκε και διεθνώ mm -hmm. αυτή η συγκεκριμένη στρατηγική. Και να σα πω και κάτι. Για να είσαστε και περήφανοι, έγινε και ο κορμό τη πρώτη ευρωπαϊκή βιώσιμη τουριστική στρατηγική μέχρι το 2030. Αυτή η στρατηγική όμω εγώ που. Ε, σχεδίασα και mm -hmm. κατέγραψα ήταν γιατί ήρθα στην ε, Κρήτη. Όχι μόνο για να γιορτάσουμε, αλλά για να δούμε πώ η Κρήτη, η φέρουσα ικανότητα τη Κρήτη, θα μπορεί να έχει περισσότερου τουρίστε. Γιατί είδαμε όλη αυτή την αναπτυξιακή πορεία και είδαμε ότι έχουν πρόβλημα υποδομέ. Mm -hmm. Όχι μόνο το οδικό δίκτυο, Πάμε, αλλά α... τα πάντα. Λιμάνια, μαρίνε, βιολογικοί καθαρισμοί, απορρίμματα, αποχέτευσει. Ξέρετε, όταν ένα, μια κοινωνία ζει. Σε ένα μέρο, τυχαίο το νούμερο, με 500.000 κόσμο, και ξαφνικά μέσα σε δύο μήνε έρχονται 5 εκατομμύρια. Ε, καταλαβαίνετε η φέρουσα ικανότητα. Γι' αυτό λέμε βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό, αλλά θέλουμε βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία. Δεν μπορεί η κοινωνία και το περιβάλλον να επιβαρύνεται και να μην έχει τα ωφέλη. Αυτή η στρατηγική δυστυχώ που θα υπήρχε. Α, γιατί γίνεται... πάμε στο δυστυχώ, γιατί εμεί την έχουμε χάσει. Πάμε στο δυστυχώ. Για πάμε στο δυστυχώς. Αυτή λοιπόν η στρατηγική που θα μπορούσε. Εγώ έφυγα το 2019, όπω γνωρίζετε, πήγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί αγωνίζομαι για να είναι ισχυρό ο τουρισμό στην Ελλάδα. Αλλά αυτή η στρατηγική ε, καθυστέρησε πέντε χρόνια. Θα μπορούσαμε να έχουμε αξιοποιήσει το χρόνο της πανδημίας και να έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο. Αυτό νομίζω είναι το στίχημα και η πρόκληση για την Ελλάδα, γιατί για να φέρουμε περισσότερου τουρίστε, να έχουμε περισσότερα έσοδα, δύο είναι τα προβλήματα. Πρώτον, οι υποδομέ. Και δεύτερον, αυτό που δημιουργήθηκε, η μεγάλη παρέτηση, οι εργαζόμενοι, οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι που φύγανε από το χώρο του τουρισμού, γιατί είναι εποχικό και φυσικά δεν είναι και οι συνθήκε εργασία οι καλύτερε, ειδικά στην Ελλάδα. Χαμηλή μισθή. Να φανταστείτε, υπάρχει συλλογική σύμβαση α, στην. Α, στον τουρισμό, αλλά είναι του 2011. Τα χρήματα είναι, ε, είναι λίγα. Ε, και είναι και εποχικά. Yeah. Δηλαδή, και αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα. Μη σας κουράσω, εγώ έχω όλο τον κατάλογο. Θέλω να σας πω μόνο ότι επειδή συναντήθηκα και με τις ενώσει ξενοδόχων, και με το επιμελητήριο, ε, και στα Χανιά, και στο Ηράκλειο και με το εργατικό κέντρο... Ε, από τα αιτήματα που εγώ τουλάχιστον αντιμετώπιζα τότε ως Υπουργός Τουρισμού, μέσα σε τέσσερα χρόνια κατάφερα να λύσω περίπου το 60%. Το υπόλοιπο 40% είναι ακόμα εκεί. Και δεν φέρει ευθύνη απόλυτη το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί έχει πάρα πολλέ συναρμοδιότητε, δηλαδή τα εργασιακά. Τα <συσχεδά> εργασία, το οικονομικό. Ακριβώ. <συσχεδά> Άρα θέλει μια πολύ μεγάλη πίεση, <συσχεδά> μια <συσχεδά> μεγάλη <συσχεδά> συνεργασία, οι περιβαλλοντικέ μελέτε. <συσχεδά> Πάμε μακριά. Το οικονομικό, η οι Αγιαλή είναι στο ο... οικονομία, δηλαδή. Θέλω να πω ότι είναι πολλέ συναρμοδιότητε, παίρνει χρόνο, θέλει πολλή δουλειά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βιαστούμε γιατί, αν θέλουμε να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι μέσα στου 10 κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού και να έχει αυτή τη δυναμική που μα έδωσε και τη δυνατότητα να, ε, ε, να, να χτυπήσουμε τον ανταγωνισμό, και το 2023 να είναι σχετικά μια καλή χρονιά. Εγώ ελπίζω το 2024 να είναι ακόμα καλύτερη. Θα δουλέψω στο Ευρωκοινοβούλιο αν. Οι πολίτε με ξαναεμπιστευτούν και με την ψήφα του μου δώσουν τη δύναμη να συνεχίσω να αγωνίζομαι και για τον τουρισμό και για την ισότητα, αλλά και για την τεχνολογία, γιατί ήμουνα και σε όλα τα θέματα τη τεχνολογία. Θα σα πω μόνο ότι χειρίστηκα δύο φακέλου πολύ σημαντικού: η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είδαμε και το. Τελευταίο σκάνδαλο με το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά αυτό που είναι χαρούμενο και πρέπει να το πω είναι ότι ο κανονισμό Gigabit που αφορά τι γρήγορε ταχύτητε αλλά και τι οπτικέ σύνε, διεκδίκησα και πέτυχα να έχουμε κι εμεί, σε αυτή την πενταετία, στι απόμακρε περιοχέ και στα νησιά, τι υποδομέ που θα μα δώσουν ένα γρήγορο ίντερνετ και φτηνό ίντερνετ. Γιατί στην Ελλάδα είναι το πιο αργό και το πιο ακριβό. Το Α, κάτι έχουμε καταλάβει. <laughs> ναι. <laughs> Ξέρετε, κυρία Κουντουρά, τι άλλο είναι πολύ ακριβώ στην Ελλάδα. Τα καύσιμα. Mm. Εδώ στην Κρήτη, το ah, ξέρω αν είδατε. Τίποιο. Τώρα αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Ναι, Πώ γίνεται στην Κρήτη, παραδείγματο χάρη, να έχουμε τέτοιε τιμέ και Βέσαι στην Κύπρο πιστεύεις. που παίρνουν από την Ελλάδα καύσιμα να έχουμε πολύ φθηνότερε Το έχω πει στιγμή. πάρα πολλέ φορέ αυτό, γιατί αυτή τη λέξη την ε, ε, έμαθα εδώ. Μα περιπέζουν. Είναι δική σα αυτή η λέξη. Λοιπόν. Έρχονται οι Κύπροι Ευρωβουλευτέ, οι οποίοι ταξιδεύουν μαζί μα στην Αθήνα και μετά πηγαίνουν στην Κύπρο και μα λένε: Μα καλά, είναι δυνατόν εμεί να προμηθευόμαστε καύσιμα από εσά, να έχουμε και τα έξοδα τα μεταφορικά και να πουλάμε ένα 30 και εσεί να πουλάτε 2 ευρώ στη χερσαία Ελλάδα, αλλά στα νησιά 220, 230 μέχρι και 240. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλέ χώρε, όπω και η Κύπρο, μειώσανε και το ΦΠΑ και τον ειδικό mm -hmm. φόρο κατανάλωση να βοηθήσουν την κοινωνία να μην υποφέρει. Στην Ελλάδα δυστυχώ αυτό δεν συνέβη. Για να καταλάβετε, από το 2022 μέχρι το 2023 είχαμε 5,5 δι έμεσου φόρου παραπάνω από αυτού που είχαμε το 2022. Όχι 5,5 δις απλώς, 5,5 δις επιπλέον. Ναι, Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι το καλάθι της νοικοκυρά που γέμιζε με 100 ευρώ και πληρώναμε 24% ΦΠΑ, τώρα το ίδιο καλάθι γεμίζει λόγω του ότι η εσχροκέρδεια στα καρτέλ δεν έχει χτυπηθεί, α, με 200 ευρώ. Άρα το κράτος κερδίζει 48 ευρώ και πάνε οι φόροι mm. και μαζεύει το κράτος, αλλά δεν υπάρχουν ανταποδοτικά. Mm. Για τον Έλληνα. Και εδώ θα σας πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν έχουμε πλέον τέτοια κόστη στην Ευρώπη. Εγώ έχω ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικά, πλήρωνα προκρίση 70 ευρώ το ρεύμα, έφτασα στην κρίση να πληρώνω 120, έφτασε 150, 160 και από πέρυσι το Φεβρουάριο του 2023 επανήλθε στα προκρίσει και πληρώνουμε λίγο παραπάνω, 75 ευρώ το μήνα. Μόνο στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. <Και <Και πέρυσι. Από πέρυσι το Φεβρουάριο. Δεν θα σα πω για τον πληθωρισμό των τροφίμων, που είναι τα τρία τελευταία χρόνια 30%. Δηλαδή, εμεί έχουμε τρει φορέ χαμηλότερο μισθό από τον Ευρωπαίο και πληρώνουμε τα ίδια προϊόντα τρει φορέ πιο ακριβά από τον Ευρωπαίο. Και βέβαια, ε, η σημερινή κυβέρνηση στέλνει επιστολέ στην πρόεδρο τη Κομισιόν για να ρωτήσει γιατί η φέτα μα και το λάδι μα πουλιέται στη Γερμανία που το εξάγουμε τρει φορέ πιο ακριβά, πιο φτηνά, τρει φορέ πιο φτηνά από ό,τι στην Ελλάδα. Ε, θα σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική. Πρέπει να κάνουμε ε, πολιτική ουσία. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χτυπήσουμε την εσχροκέρδια εδώ στην Ελλάδα, γιατί ούτε η ακρίβεια, ούτε η αισχροκέρδη πλέον είναι εισαγόμενη. Απλά είναι ελληνική με ευθύνη τη σημερινή κυβέρνηση. Άστα. Κυρία Κουντουρά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σήμερα και μοιραστήκατε τη σκέψει μα. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα να αξιοποιήσουμε την ψήφο μα. Γιατί η ψήφο δεν είναι δικαίωμα mm -hmm. μόνο, είναι και προνόμιο είναι και ευθύνη. Δεν πρέπει να απέχουμε. Πρέπει να συμμετέχουμε στη γιορτή τη δημοκρατία, να πάμε να ψηφίσουμε, να επιβραβεύσουμε πολιτικέ, να μαυρίσουμε και πολιτικέ εάν αυτό θέλουμε να κάνουμε, αλλά τουλάχιστον να πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ Καλό κόμμα. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα ποιαθέρω. πολύ.